Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κάθαρση θα προχωρήσει κατηγορηματική δήλωση του Πρωθυπουργού από το Παρίσι. Υπογράφηκε συμφωνία για την ειρήνη στην Ευρώπη. Συναντήθηκαν Μπους και Γκορμπατσόφ, σ' άλλο έχουν προκαλέσει αποδράσεις από τις φυλακές Κορυδαλλού, απομακρύνθηκαν διευθυντές των φυλακών. Πρώτο θέμα του δελτίου μας, η κατηγορηματική δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι η κάθαρση θα προχωρήσει. Τη δήλωση αυτή ο Πρωθυπουργός την έκανε στο Παρίσι, όπου βρίσκεται για την ιστορική διάσκεψη της ΔΑΣΕ. Η θέση της κυβέρνησής μας είναι ξεκάθαρη, είναι κρυστάλλινη και την επανέλαβα σε όλες τις ευκαιρίες που μου εδόθησαν. Δηλαδή ποια είναι. Η άποψη της θέσης μας είναι ότι η κάθαρση έχει μπει σε κίνηση και ότι τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει. Αποφασίστηκε από τη Βουλή το περασμένο καλοκαίρι και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη πλέον, στην οποία ανήκει η περαιτέρω ευθύνη, διότι η Βουλή έκαμε το καταυτήν, θα προχωρήσει ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη στον επιμερισμό των ποινικών ευθυνών εκεί όπου υπάρχουν. Είναι μια ξεκάθαρη θέση από την οποία ποτέ δεν φύγαμε. Είχα μάλιστα την ευκαιρία να πω προς την αριστερά ότι αν εσείς αλλάζετε γνώμη, εμείς δεν αλλάζουμε. Και είχα την ευκαιρία όταν ερωτήθηκα εάν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε να επανέλθει το θέμα στην Βουλή, να το αποκλείσω κατηγορηματικά. Κατά συνέπεια, αυτή τη θέση, την κρυστάλλινη και την ξεκάθαρη, επιθυμώ άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσω. Η δικαιοσύνη θα προχωρήσει ανεπηρέαστη. Το θέμα το οποίο ανέκυψε κατά την απουσία μου, στο Τόκιο και για το οποίο ερωτήθηκα, ήταν ένα καθαρά διαδικαστικό θέμα. Αναφέρετο εις τον χρόνο στον οποίο εκλήθη ο κ. Παπανδρέου σε απολογία, θα εκαλείται ούτως ή άλλως σε απολογία, ήταν αδύνατο να εκλήθει, αλλά αναφέρεται εις τον χρόνο, όπως επίσης και εις τον τρόπο με τον οποίο θα απελογείται. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας πω τα εξής. Θα ισχύσει και εκεί ο ισχύο νόμος, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, τον οποίο φυσικά ούτε μπορούμε ούτε σκεπτόμαστε να αλλάξουμε. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε, υποθέτω ότι δεν θα υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι θα σκέπτονται ότι αυτή την ώρα θα ήταν ευθέων και επιθυμητών να προσαχθεί βιαίως ο κ. Παπανδρέου σε απολογία. Και θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση αυτή την ώρα έχει την ευθύνη για τη γαλήνη στον τόπο, για την ομαλή πορεία της πολιτικής μας ζωής και ενεργεί υπεύθυνα. Και ακόμα θα ήθελα να σας πω ότι το κόμμα μας και το Υπουργικό Συμβούλιο στο θέμα αυτό είναι ομόφωνο. Ούτε υπήρξαν, ούτε υπάρχουν διαφωνίες πάνω στις αρχές, στην πολιτική, την οποία πρωτήτερα, τώρα μόλις, επανέλαβα με απόλυτη καθαρότητα και σαφήνεια. Το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας διακήρυξαν ότι δεν είναι πλέον αντίπαλοι και ότι θα απόσχουν από την απειλή ή την χρήση βίας μεταξύ τους. Το Σύμφωνο Μη Επίθεση συνοδεύει την ιστορική συνθήκη μείωσης των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη που υπογράφηκε χθες στο Παρίσι από τους 22 αρχηγούς των κρατών μελών των δύο συνασπισμών. Η συνθήκη προβλέπει την καταστροφή ή την απομάκρυνση χιλιάδων αρμάτων μάχης, μονάδων πυροβολικού και επιθετικών αεροστοφών από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια στα βάθη της Σοβιετικής Ένωσης. Λόγω της Σοβιετικής υπεροπλίας σε συμβατικά όπλα, η Μόσχα θα καταστρέψει περισσότερα όπλα από την Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία. Ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ήταν ο τελευταίος που έβαλε την υπογραφή του στη συνθήκη, λέγοντας ότι το αποσυντυχέμενο Σύμφωνο της Βαρσοβίας θα πάρει σημαντικές αποφάσεις κατά την Σύνοδο Κορυφής τον Δεκέμβριο. Ο Γκορμπατσόφ επανέλαβε την επιθυμία του Κρεμλίνου για μείωση των ναυτικών και των τακτικών πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη. Οι διπλωμάτες που κοπίασαν στην Βιέννη από τον Μάρτιο του 1989 για να επεξεργαστούν τη συνθήκη επιστρέφουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων στις 26 Νοεμβρίου για περαιτέρω συνομιλίες. Η Βιέννη θα παραμείνει στο επίκεντρο της διαδικασίας για την ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη, αφού εκεί θα εγκατασταθεί το βασικότερο όργανο της ΔΑΣΕ, το Κέντρο Αποτροπής Διενέξεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζορτζ Μπους χαρακτήρισε τη συνθήκη της ΔΑΣΕ σαν την πιο μακρόπνοη συμφωνία όπλων στην ιστορία, η οποία σηματοδοτεί τη νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο που ανατέλει. Ο οικοδεσπότης της Συνόδου, Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, είπε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που γινόμαστε μάρτυρες μιας αλλαγής σε βάθος στο ευρωπαϊκό τοπίο, η οποία δεν είναι το αποτέλεσμα πολέμου ή αιματηρής επανάστασης.
Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι με την υπογραφή της σημερινής συμφωνίας η Ελλάδα διασφαλίζει απολύτως τη διατήρηση της θέσης της στο θέμα της Μεσσίνας, για την οποία γνωστόν είχε δηλώσει ότι δεν θα δεχόταν ποτέ να συμπεριληφθεί στην τουρκική ζώνη εξαίρεσης. Το κείμενο της συμφωνίας εξασφαλίζει την ελληνική θέση, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο περιθώριο της διάσκεψης συναντήθηκαν απόψε στο Παρίσι για να συζητήσουν την κρίση στο Περσικό ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους και ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο πρόεδρος Γκορμπατσόφ αρνήθηκε να υιοθετήσει τη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράκ, λέγοντας στην αρχή της συνάντησης ότι όλοι πρέπει να δείξουμε υπομονή. Οι δύο ηγέτες είχαν προγραμματίσει να δώσουν κοινή συνέντευξη τύπου, η οποία όμως τελικά ματαιώθηκε χωρίς εξήγηση. Το Ιράκ ανακοίνωσε χθες ότι σκοπεύει να διπλασιάσει τη στρατιωτική του ισχύ στο Κουβέιτ, στέλνοντας 250.000 στρατιώτες επιπλέον. Για δεύτερη φορά σήμερα, η απόβαση των Αμερικανικών στρατευμάτων με την κωδική ονομασία «Πέραν του Ορίζοντος», στο πλαίσιο της άσκησης επικείμενος κεραυνός που πραγματοποιείται στα σύνορα του Κουβέιτ, δεν άντεξε στα κύματα και τους ανέμους του Περσικού κόλπου, με αποτέλεσμα να αναβληθεί και πάλι. Η Σαουδική Αραβία θα αυξήσει την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου στα 8,5 εκατομμύρια βαρέλια στο τέλος του μήνα, προκειμένου να βοηθήσει την κατανάλωση για τις απώλειες 4 εκατομμυρίων βαρελιών Ιρακινού πετρελαίου που δημιούργησε η κρίση στο Περσικό, έγραφε χθες η οικονομική επιθεώρηση. Σε όλο έχουν προκαλέσει οι απόπειρες αποδράσεων από τις φυλακές Κορυδαλλού. Το περασμένο 24ωρο κατέφεραν να αποδράσουν δύο ανήλικοι κρατούμενοι, ο Κωνσταντίνος Κάλφας και ο Τούρκος Μεχμέτ Τζέιμπεκ, και ο υπόδικος για εμπόριο ναρκωτικών Αντουάν Σαργκής, 29 χρόνων. Οι δύο δραπέτες είχαν μεταφερθεί μαζί με άλλους 61 κρατούμενους μετά τις καταστροφές που έγιναν κατά τη διάρκεια της στάσης από το σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων σε αποθήκη που είχε μετατραπεί σε θάλαμο. Έχουμε τονίσει ότι το κτίριο που στεγάζονται σήμερα τα ανήλικα δεν παρέχει καμία ασφάλεια από πλευράς κράτησης. Ο Κάλφας και ο Ζεϊμπέκ έβρεξαν τον τοίχο του θαλάμου με νερό και μετά τα υπόλοιπα ήταν παιχνιδάκι, αφού από ό,τι διαφαίνεται κατά τη διάρκεια της στάσης προετοίμαζαν την απόδραση. Σκάβοντας με σίδερα που είχαν πάρει κατά τη διάρκεια της, άνοιξαν στον τοίχο τρύπα διαστάσεων 30-40 εκατοστών και σε τέτοιο σημείο που ο φρουρός να μην μπορεί να τους δει. Προς στιγμή για μερικά δευτερόλεπτα τον είχαμε κλείσει στον τοίχο, δεν μπορούσε να φύγει, αλλά ναι, παιδί, είναι πήδηξε από δίπλα μας, έφυγε, τον κυνηγήσαμε προς τη λεωφόρο Αθηνών κάτω. Τους είχαν κυκλώσει εκεί. Φωνάζαν τα παιδιά, ξόγαλα, στο λεφτό φύγανε, περάσαν τη λεωφόρο και πήγαν κάτω. Η υπόθεση των αποδράσεων όμως έχει μετατραπεί σε κόντρα μεταξύ των αστυνομικών και των φυλάκων. Οι φύλακες υποστηρίζουν ότι εκτός των φυλακών χώρος δεν είναι ευθύνη δικιά μας. Είναι ευθύνη της αστυνομίας. Από την πλευρά τους, αξιωματικοί της αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, κατηγορούν τους φύλακες ότι εκτελούν πλημελώς τα καθήκοντά τους. Κρατούμενος στις φυλακές Πάτρας απέδρασε σήμερα το απόγευμα ενώ παρακολουθούσε φρουρούμενος την κηδεία του πατέρα του στη Ραφίνα. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Χαρουτάκη, 28 χρόνων, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών. Για την υπόθεση των αποδράσεων όμως υπήρξε παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που έθεσε σε διαθεσιμότητα τους διευθυντές των φυλακών Κορυδαλλού αλλά και του καταστήματος κρατουμένων ανηλίκων. Ακόμη ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πειραιά, κ. Αθανάσιος Δαδούκης, επισκέφθηκε απόψε τις φυλακές Κορυδαλλού για να συντάξει ο ίδιος πόρισμα. Ερωτηματικά αλλά και επιφυλάξεις εκφράστηκαν στη σημερινή ανοιχτή συζήτηση που έγινε με πρωτοβουλία του νέου Δημάρχου Αθηναίων κ. Αντώνη Τρίτσι με θέμα τα μέτρα που προτείνονται από το Υπουργείο ΠΕΧΟΔΕ για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Στη συζήτηση που παρακολούθησε πλήθος Αθηναίων αλλά και επιστημόνων εκφράστηκαν απόψεις ιδιαίτερα για το θέμα της καταλυτικής τεχνολογίας στα αυτοκίνητα. Συντονιστής ήταν ο κ. Τρίτσι ενώ ο Υπουργός ΠΕΧΟΔΕ κ. Στέφανος Μάρος πήρε το λόγο τελευταίος από όλους τους ομιλητές. Την συζήτηση παρακολούθησε η Αρετή Δημητρακόπουλη. Το συμπέρασμα το πρώτο που βγάζουμε με τα προγράμματα και σχέδια του υπήρξαν, γνώση του υπήρξε, εφαρμογή προγραμμάτων και σχέδιων δεν υπήρξε. Τον εργαζόμενο λόγο. Ούτε και σήμερα, και είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί, φαίνεται η κυβέρνηση να εφαρμόζει τα νομοθετημένα μέτρα και προγράμματα. Καθόμαστε στα συγκεκριμένα, αυτό είναι σαν εισαγωγή, δεν θέλω να πω περισσότερο, γιατί εγώ απλώς θα περιοριστώ να συντονίζω τη συζήτηση και να θέσω και εγώ κάποια ερωτήματα. Το αυτοκίνητο μοντέρνας τεχνολογίας θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς. Θα μας λύσει το πρόβλημα. Θα παρθούν αυτά τα μέτρα. Εμείς, είτε έτσι κι αλλιώς, θα παρθούν από το υπερβολέ. Το πρόβλημα δεν είναι εάν θα παρθούν ή όχι. Το πρόβλημα είναι τι αποτελέσματα θα φέρουν. Θα αντιμετωπίσουν το μέτρο. Η άποψή μου είναι κατηγορηματικά όχι. Τι συμβαίνει σε ένα αυτοκίνητο που έχει καταλήθει και το κάπου χρησιμοποιούμε. Τι συμβαίνει με έναν, ας πούμε, καμένο καταλήθει. Ρυπαίνει σε σχέση με το κοινό αυτοκίνητο πόσο, λιγότερο ή περισσότερο. Εάν κατασταθεί ο καταλήθης και δουλέψει με αμόλυτη βενζίνη το αυτοκίνητο, τότε
είναι περισσότερο καρκινογόνο το καυσαέριο όσοι αρχίζουν μετά 2 προς 24. Τα μέτρα τα οποία προτείνουμε δεν αφορούν καμία συγκεκριμένη τεχνολογία. Θέτουμε προδιαγραφές και όποια τεχνολογία τα πιάνει έχει καλό. Και αυτό αφορά και για το Ισραήλ, για παράδειγμα. Εάν τα αυτοκίνητα πιάνουν τα όρια τα οποία θέτουμε χρησιμοποιώντας κάψιμο το Ισραήλ, βεβαίως θα επιτρέπεται το Ισραήλ και θα έχουν τα κίνητρα που έχουν και τα άλλα κάψιμα. Δεν υπάρχει θέμα Ισραηλίου ή προτίμηση του ενός καψίμου έναντι των άλλων. Παραιτήθηκαν απόψε 8 από τα 15 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ολυμπιακής, επειδή, όπως αναφέρουν στις παραιτήσεις τους, διαφωνούν με τις ενέργειες του Προεδρείου της Διοίκησης. Τα παραιτηθέντα 8 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ολυμπιακής είναι οι κύριοι Σγαρδέλης, Πετρόπουλος, Βλασόπουλος, Αγγελής, Δαυτόλου, Κονιατάκης, Τσιντιόγλου και Βερνίκος. Ένας από τους μεγαλύτερους αρχαιοκάπηλους του κόσμου, ο Γερμανός Στέφαν Γκέριγκε, 59 ετών, πιάστηκε από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης αρχαιοκαπηλείας. Ο Γκέριγκε, που είναι πασίγνωστος στη χώρα μας από παλαιότερες υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας, ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό με ένα τροχόσπιτο, μέσα στο οποίο βρέθηκαν 33 αρχαία αντικείμενα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων. Υποχώρησε σήμερα το δολάριο στις διεθνείς χρηματαγορές και μόνο αργά το βράδυ ανέκαμψε την πορεία του στη Νέα Υόρκη, ενώ ο χρυσός έκυψε στο Λονδίνο στα 379,4 δολάρια η ουγγιά. Στο Τόκιο το δολάριο έκλεισε στα 128,95 γεν, στην Φραγκφούρτη στα 1,4655 μάρκα, στο Παρίσι στα 4,9525 γαλλικά φράγκα, στη Ζυρίχη στα 1,24 ελβετικά φράγκα, στη Νέα Υόρκη λίγο πριν από το κλείσιμο στα 1,4735 μάρκα, ενώ στο Λονδίνο η Στερλίνα στα 1,9705 δολάρια. Καλοκαιρία προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάσει στην Αθήνα στους 22 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθλιος, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 12 μέχρι 22 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν μόνο λίγα νέφη, με ασθενείς ανέμους, ήρεμη θάλασσα, ενώ η θερμοκρασία που δεν θα αλλάξει θα κυμανθεί στην πόλη από 9 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, οι χτύποι ενός ρολογιού κάνουν τις καρδιές των μωρών που θα έρθουν στον κόσμο να χτυπούν ευτυχισμένα. Η Κάρμεν Γιγιές ισχυρίζεται ότι το μελλοντικό αυτό ρολόι σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας προκαλεί την ευτυχισμένη αντίδραση του μωρού που θα φέρει στον κόσμο. Η Άν Μακτέρμοντ από την πλευρά της υποστηρίζει ότι όταν ακούει τη μουσική του ρολογιού αυτού αισθάνεται σαν το έμβριο να χτυπά ρυθμικά τα κεράκια του μέσα της. Αλήθεια ή ψέματα όλα αυτά, γεγονός είναι ότι δεκάδες μέλουσες μητέρες συγκεντρώνονται καθημερινά μπροστά στο ρολόι. Αυτές τουλάχιστον πιστεύουν ότι το δικό τους μωρό θα γεννηθεί πιο ευτυχισμένο από τα υπόλοιπα. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνουν οι νυχτερινές ειδήσεις του Αντένα. Καλή σας νύχτα.